Απόστολος Παύλος λέγει ότι εάν δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, εμείς οι χριστιανοί θα είμαστε οι ελεηνότεροι των ανθρώπων. Επαναλαμβάνω, ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, εμείς οι χριστιανοί θα είμαστε οι ελεηνότεροι των ανθρώπων. Ή γαρ Χριστός ουκ ελίγεται, άρα κενή η πίστη ημών. Εάν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, είναι κούφια η πίστη μας. Όμως, ο Χριστός ηγέρθη εκ νεκρών, αναστήθηκε και νίκησε τον θάνατο. Λέγει ένα τροπάριο αναστάσιμο: Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί. Λέγει λοιπόν ότι την ημέρα της Αναστάσεως εμείς οι λαοί που έχουμε πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου ζούμε μέσα σε ένα φως, το φως της Αναστάσεως, και λαμπρινόμαστε, φωτιζόμαστε και γινόμαστε φωτεινοί. Γιατί εορτάζουμε το Πάσχα του Κυρίου. Και όχι το Πάσχα εκείνο των Εβραίων που ήταν προεικόνησης, προτύπωσης, ένα σαν προμήνυμα ότι θα έρθει ο Χριστός να φέρει το καινόν Πάσχα, το καινούριο Πάσχα. Τι λέγει ο Χριστός μας, ή μάλλον τι είπε ο Χριστός, όταν μάζεψε τους 12 στο Ιππερό, σαν τη γλώσσα που μαζεύει τα γλωσσόπουλα, εκεί τους παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τους είπε, επιλέξει, αυτό το Πάσχα είναι το τελευταίο που ζω μαζί σας. Όμως θα ζήσουμε σε ένα άλλο Πάσχα στο μέλλον, τότε που θα πίνουμε όλοι μαζί από το κενόν ποτήριο, από άλλο ποτήρι καινούριο. Και λέει θα είναι όχι Πάσχα που θα γίνεται από τον ίνο του φυσικού αμπελιού,
αλλά Πάσχα στο οποίο θα συγχωρεύουν όλες οι ουράνιες δυνάμεις, όλοι οι δίκαιοι, όλοι οι προφήτες, όλοι οι Άγιοι, όλοι όσοι προσέφεραν τον εαυτό τους για να ζήσουν τη χαρά, την αναστάσιμη, την αιώνια. Επομένως, κάθε πιστή ψυχή, κάθε πιστή ψυχή ατενίζει, βλέπει την Ανάσταση σαν μια πηγή ζωής, γιατί είναι και η πηγή της ζωής η Ανάσταση. Να θυμηθούμε τι είπε ο Χριστός στη Μάρθα και στη Μαρία όταν τον προσκαλούσε για να αναστήσει τον Λάζαρο που είχε παραδώσει το πνεύμα του στα χέρια του Κυρίου. Δεν σας είπα ότι εγώ είμαι η ζωή και ότι εάν έχετε πίστη ο αδερφός σας, αφού είμαι η ζωή, θα αναστηθεί. Και όντως ο Κύριος ως ζωή χορήγησε στο νεκρό Λάζαρο τη ζωή και αναστήθηκε. Είναι μήνυμα πρώτου πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου. Πρώτου πάθους της Αναστάσεως του Κυρίου, που έλεγε με μεγάλη καθαρότητα ότι αυτός που βαδίζει για το Σταυρό και τα πάθη βαίνει, προχωρεί για την Ανάσταση, την οποία θα χαρίσει σε όλο τον κόσμο, τον πιστό κόσμο. Κοιτάξτε, για να έχουμε όλοι μας σαφή γνώση του γεγονότος. Πιστεύουμε στην Ανάσταση, αλλά αν θα κοιτάξουμε τους μαθητάς του Κυρίου που έζησαν 3 χρόνια μαζί του και από πολύ στενά είδαν όλα τα θαύματα όσα έκανε ο Κύριος, όλα τα θαύματα που μαρτυρούσαν τη θεότητά του, όταν έφτασαν στο τέλος της πορείας του Χριστού, σύμφωνα με την προφητεία του Κυρίου, πατάξουν το ποιμένα και δεσκοπίστησαν τα πρόβατα. Θα χτυπήσουν τον Τζοπάνι, θα τους σκοτώσουν, θα τους σταυρώσουν και τα πρόβατα, τα λογικά του Κυρίου θα γίνουν ένα-ένα. Και έγιναν ένα-ένα. Μέχρι του σημείου να αναστηθεί ο Χριστός μετά τα 7 πάθη και την ταφή του και να μην δέχονται ως γεγονός απόλυτα την Ανάσταση του Κυρίου, ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Αφού χαρακτηριστικά αναφέρονται Ευαγγέλια, όχι μόνο το Θωμά, είναι λάθος να
λέμε ότι ο Θεός είναι μόνος εκείνος που έδειξε δυσπιστία στην Ανάσταση του Κυρίου. Το σύνολο των μαθητών δεν δεχόταν ότι ο Κύριος είχε αναστηθεί. Στο Ευαγγέλιο που διαβάζει στη βάπτιση ο ιερέας, λέει ότι ο Θεός παρουσιάστηκε στους 11 μαθητάς και οι μαθητές του λέει ξεκάθαρα, μετά την Ανάσταση που παρουσιάστηκαν στους 11, δυσπιστούσαν να δεχθούν το γεγονός της Αναστάσεως. Και επαναλαμβάνω ότι σαν σύνολο δεν δέχονταν την Ανάσταση. Να και αυτοί οι άλλοι δύο που πήγαιναν στους Εμαούς, Λουκάς και Κλεόπας, και αυτοί γεμάτοι κατήφια, με σκυμμένο το πρόσωπο και θλιμμένοι, βάδιζαν στην πόλη Εμαούς. Και ούτε καν είχαν πάρει είδηση, παρότι σου τους είχε πει ότι εγώ την Τρίτη να θα αναστηθώ, είχε προφητευθεί από τον Κύριο, και δεν ήταν μόνο ότι το είχε πει μόνο ο Κύριος, αλλά και οι προφήτες ομίλησαν για τον Κύριο. Εν τούτης πήγαιναν σκυθροποί και με κάποια δυσπιστία μιλούσαν στον Κύριο, που τους παρουσιάστηκε κοντά και τους έλεγε ότι οι γραφές δεν λένε εκείνο, δεν λένε το άλλο, δεν λένε το άλλο, και πάλι δεν είχαν χαπαρίσει να καταλάβει, να φέρει στο μυαλό ότι μήπως έτσι γίνει. Συζητούσαν και τότε πήραν το μήνυμα όταν ευλόγησε τον άρτο και το φαγητό για να φάνε. Είπαν ο Κύριος τότε, αναστήθηκε ο Κύριος. Τι σημαίνει Ανάσταση? Ανάσταση σημαίνει θρίαμβος κατά του θανάτου. Μέχρι τότε όσους είχε αγκαλιάσει ο Άδης, μέχρι τότε δεν έβλεπαν φως. Παρέμεναν στην κοιλιά του Άδη. Από τον Αδάμ τον Προπάτορα μέχρι τον ερχομό του Κυρίου μας και την Ανάστασή του, ήταν δέσμοι, δεμένες οι ψυχές στον Άδη, από εκείνον που προκάλεσε το θάνατο, το διάβολο, μαζί και εκείνος. Λέει, ο Κύριος κατέβηκε εν Άδη κατ' οτάτω, τέρμα στο βάθος του Άδη, και εκεί ρίξε εις τα ταμεία του Άδη, δηλαδή σε αυτούς που είχε μαζέψει ο θάνατος μέσα στα ταμεία του, και αφού εκεί ρίξε τους απέλυσε, γιατί μπήκε εκεί ο νικητής και ο θριαμβευτής κατά του θανάτου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Οι πιστεύσαντες εις την Ανάσταση του Κυρίου, αυτοί που επίστευσαν εις την Ανάσταση του Κυρίου και τον ακολούθησαν, οδηγήθηκαν θα πούμε στον παράδεισο
μερικώς, όχι σε ένα τέλειο, θα λέγαμε, παράδεισο, γιατί περιμένουμε η αγκαλιά του Θεού σε απόλυτο βαθμό να μαζευτεί από τη Δευτέρα Παρουσία και ύστερα. Τώρα γίνεται μία μερική πρόγευση των αμοιβών, των πληρωμών του Θεού προς τις ψυχές εκείνες που τον άκουσαν και εφήρμοσαν και έζησαν το θέλημά του. Επομένως, με την Ανάσταση, επαναλαμβάνουμε, και με το θάνατο, θάνατον πατήσας, επάτσε το θάνατο ο Κύριος. Εδώ γίνεται μία ένσταση, με λόγια θεωρητικά μας τα λες αυτά που λες. Μήπως έχουμε δει κανέναν από αυτούς που έφυγε από τον κόσμο τούτο να γυρίσει πίσω, να μας βεβαιώσει για την αλήθεια του Παραδείσου και των αγαθών που απολαμβάνουν στον Παράδεισο, είσαι σωσμένη? Είναι μια πολύ απλή και πολύ εύκολη ερώτηση. Κατά πρώτο λόγο, πρώτα, μία έτσι πολύ απλή απάντηση, πολύ απλή απάντηση, λέγει το εξής, και μετά θα πάμε στην ουσία του θέματος. Λέγει το εξής: εάν πιάναμε χωρίς καμία απολύτως ενέργεια προσωπική δική μας που να κοστίζει, εάν πιάναμε τον Παράδεισο χωρίς καμία ενέργεια για να πιστέψουμε, τότε να μην μιλάμε για πίστη. Η πίστη αναφέρεται σε θέματα τα οποία δεν είναι ορατά, αλλά τα ελπίζουμε να τα δούμε. Πίσω από την πίστη μας, την αληθινή πίστη, κρύβεται η ελπίδα. Είναι αυτό που λέμε προσδοκώ, σημαίνει ελπίζω. Προσδοκώ, ελπίζω προσέχοντας στην Ανάσταση των νεκρών και στην αιώνια ζωή του μέλλοντος. Εάν λοιπόν είχαμε άμεση, εντελώς άμεση, την απάντηση από το Θεό, δηλαδή να ο Παράδεισος, το βλέπεις, έλα, τότε από τη μέση έπρεπε να αφαιρεθεί, επαναλαμβάνω, η πίστης. Εκεί θα είχαμε την εξής πραγματικότητα: μου δίνεις 1 κιλό, θα πω σε γλώσσα πολύ απλή, φασόλια, σου δίνω 4 ευρώ. Μια συναλλαγή με τον Θεό. Συναλλαγή εντελώς ανάξια, χωρίς να έχει καμία απολύτως ουσία.
εκεί θα είχαμε και έναν εκβιασμό παράλληλα. Εδώ πρόκειται, δηλαδή, αν εμείς πούμε «Κύριε, δείξε μου τον Παράδεισο και εγώ θα έρθω αμέσως». Ποιος άνθρωπος εδώ στη γη που ζει, αν όντως έκανε αυτό το βήμα ο Θεός και έδειχνε τον Παράδεισο, δεν θα έπαινε την κόλαση στην οποία ζούμε τώρα για να πάει στο Παράδεισο. Επαναλαμβάνω, τον έδειχνε με τα ανθρώπινα, με την ανθρώπινη λογική όπως τον εννοούμε εμείς, δείξε μου για να έρθω. Κανένας άνθρωπος δεν θα έμενε χωρίς να πει έρχομαι κι εγώ. Ξέρετε τι συμβαίνει εκεί? Ανελευθερία. Παραλαμβάνω, ανελευθερία. Πάβει να υπάρχει η ελευθερία του ανθρώπου. Πιο απλά, σε αγαπώ Κύριε, σε λαχταρώ, έρχομαι γιατί είσαι το μόνο αγαθό που υπάρχει, δεν θέλω να μου δείξεις, επιλέγω εγώ. Αν εσύ μου δείξεις, μου αφαιρείς το θέμα της επιλογής, του να σε εκλέξω και να σε λαχταρίσω και να σε αγαπήσω. Με κατανοείτε? Χάνει την ελευθερία μας από τη στιγμή που θα πει ο Θεός «Να με, αυτός είμαι». Γιατί είναι τόσο μεγάλο αγαθό ο Θεός, τόση η έγκλη του, τόση η λάμψη του, που δεν θα διαλογιστεί κανείς να πει «Δεν έρχομαι», θα σκλαβωθεί. Δεν το θέλει αυτό. Δεν το θέλει αυτό ο Κύριος. Θέλει να συμβεί αυτό που είπε στη γυναίκα εκείνη που του φώναζε «Κάνε μου, κάνε με καλά, κάνε με καλά, κάνε με καλά». Κατά ένα τέτοιο τρόπο που άκουσε «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης». Τότε πληρώθηκε. Αυτή έβλεπε με τα μάτια της πίστεως και με τα μάτια της πίστεως ζήτανε. Αναγνώρισε μπροστά του ότι ήταν Θεός και της είπε τότε «Σου θαυμάζω την πίστη». Επαναλαμβάνω, άμεση απάντηση, άμεση για τους απίστους που αμφισβητούν την Ανάσταση, δεν θα υπάρξει ποτέ. Με έμεσο τρόπο, δίδεται απάντηση στους καλοπροαίρετους πιστούς. Με έμεσο τρόπο δίνεται η απάντηση στους καλοπροαίρετους πιστούς. Παράδειγμα, και ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ ήσαν καλοπροαίρετοι. Μελετούσαν τις γραφές κιόλας, περίμεναν με ελπίδα να έρθει ο Μεσσίας. Σε αυτούς ο Χριστός χτύπησε την πόρτα. Και μόλις τον βρήκανε, τον είδανε, βρήκαμε τον Μεσσία. Την πήραν την απάντηση, αλλά με έμεσο τρόπο πηγαίνανε με τις γραφές. Ψάχνω στη γραφή να δω ποια είναι η μορφή του Μεσσία. Βλέπω ποιος είναι ο Μεσσίας. Μεταφέρεται αυτή η μελέτη της εικόνας του Μεσσία μέσα μου, γίνεται υπαρκτή πια η εικόνα του Μεσσία αυτή, και αφού γίνεται υπαρκτή, παίρνει αμέσως ο πιστός άνθρωπος ζωντανά την απάντηση ότι ο Χριστός ανέστη. Επαναλαμβάνω, για τους καλοπροαίρετους. Θα ήθελα όμως με απλό παράδειγμα ή με απλά παραδείγματα που τα παίρνουμε από τη φύση
που είναι μετά την Γραφή, την Αγία Γραφή, ο επόμενος μέγας διδάσκαλος, η φύση είναι διδάσκαλος μετά τον μεγάλο διδάσκαλο και τους Αποστόλους βέβαια και τις Γραφές μετά από αυτές. Πριν αναφέρω αυτό που αναφέρω, μνημονεύω τον Άγιο Αντώνιο που ήταν αγράμματος. Όταν τον επισκέφτηκαν οι σοφοί της Αιγύπτου, έχοντες υπόψη ότι ήταν αγράμματος και θέλοντας να τον εμπέξουν κατά έναν τρόπο, εσύ εδώ τι διαβάζεις Αντώνιε, του λένε, στην έρημο. Αυτοί σαν επιστήμονες και οι τρεις. Εγώ διαβάζω το βιβλίο που δεν διαβάζετε εσείς. Εσείς ανοίγετε το βιβλίο και διαβάζετε, εγώ βλέπω κατευθείαν το βιβλίο εκείνο από το οποίο παίρνετε εσείς και γράφετε. Τη φύση, τη ζωντανή. Τη ζωντανή φύση. Και έρχομαι. Τώρα διανύουμε μία περίοδο του χρόνου που ονομάζεται Άνοιξη. Αυτή την περίοδο η φύση βρίσκεται στο απόγειο της ακμής. Οργιάζει από πρασινάδα, από άνθη, είναι, θα λέγαμε, ο επίγειος παράδεισος η Άνοιξη που βλέπουμε με τα μάτια μας. Αμφισβητεί κανείς αυτή την πραγματικότητα, μιλάει μόνη της, ότι η φύση είναι ολοζωντανή, ειδικά την περίοδο αυτή. Έλα που το χειμώνα δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο και είναι όλα νεκρά. Όλα νεκρά. Και τα πέφτουν και τα χιόνια, τότε σαβανώνεται και τα καλά. Πέφτει το σάβανο και σαβανώνει. Όμως, αμφιβάλλει κανείς από όλους τους ανθρώπους ότι αυτή την περίοδο του χειμώνα που είναι νεκρή φύση θα έρθει η ώρα και θα βγει σαν ύφη, θα λέγαμε, ολόλαυρη η Άνοιξη? Κανείς δεν αμφιβάλλει. Ένας μεγάλος Γάλλος που είχε ενασχόλησή του ως έργο του επιστήμονας την έρευνα της φύσεως, λίγο πριν πεθάνει, ήταν χειμώνας, η σαν επιθυμία του εκφράζει στους συγγενείς και στον κόσμο που ήταν, παρακαλώ να με βγάλετε έξω. Χειμώνας ήτανε, το βγάλαν έξω, όλα νεκρά, δέντρα γυμνά, γη γυμνή. Γυρίζει στη φύση και στον κόσμο που ήταν γύρω του και δείχνει, να η φύση είναι νεκρή. Αμφιβάλλετε ότι έρχεται Άνοιξη? Όχι. Και εγώ τώρα σαν τη φύση, οδηγούμε στην έκρα του σώματος. Όμως όπως η φύση ανασταίνεται και εγώ περιμένω να αναστηθώ. Προσδοκώ την Ανάσταση που έρχεται από το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επαναλαμβάνω, η φύση είναι διδάσκαλος.
Έχουμε και στην Εκκλησία μας που και αυτή διδάσκει στην πράξη, αλλά λίγοι περνάνε μέσα από το πρακτικό εκείνο που θα αναφέρουμε στην μεγάλη αλήθεια της Αναστάσεως. Λένε, σήμερα λέει είναι ψυχοσάββατο. Όταν έρχεται το ψυχοσάββατο. Και όλοι φτιάχνουν κόλληβα. Παίρνουν στάρι και φτιάχνουν τα κόλληβα. Δεν είναι σύμπτωση ή τυχαίο το ότι έχει κανονίσει η Εκκλησία να βράζουν κόλληβα. Γιατί, καταρχάς, πριν γίνει κόλληβο το στάρι, πριν γίνει κόλληβο, μπορεί να το σπείρεις και να σκάσει και να φυτρώσει. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, αλλά θα σαπίσει και θα βγει. Θα σαπίσει όποιος πόρος και αν γίνει αυτός. Αν δεν σαπίσει, δεν θα βγει. Λέει ο Κύριος ότι εάν ο κόκκος του σίτου μη πέσον αποθάνει επί της γης, εάν δεν πέσει στη γη και δεν σαπίσει, το αποθάνει σαπίσει, αυτός μόνος μένει, θα μείνει όπως είναι. Άμα δεν σαπίσει θα μείνει όπως είναι, δεν θα βγάλει τίποτα. Εάν δεν λέει σαπίσει, καρπόν φέρει. Τότε φέρει καρπό ο κόκκος του σίτου. Και συνέχεια είπε ότι και εγώ θα πέσω σαν το κόκκο του σίτου, θα αποθάνω για να φέρω καρπό. Και κοιτάξτε, μετά την Ανάσταση του Κυρίου, αφού θαύτηκε, όπως θαύουμε το κόκκο του σίτου, βέβαια το σώμα του Κυρίου ούκ είδε διαφορά, δεν είδε καμία φορά και σαπίλα. Ούτε καν να σκεφτούμε, γιατί η φθορά περνάει από εκείνα τα σώματα που έχουν αμαρτία για να τα καθαρίσει, λέγει ο Χρυσόστομος. Μη παραξενεύεσαι, δεν πεθαίνει και το σώμα. Πρέπει να σαπίσει, γιατί η φθορά που περνάει από πάνω του είναι σαν τη φωτιά που καθαρίζει το χρυσό. Θα το καθαρίσει από τη φθορά και μετά θα το αναστήσει καθαρό ο Θεός. Αυτή η σημασία έχει, το ότι πέφτει και σαπίζει. Η σύψη το καθαρίζει. Άλλωστε, λέγει και ο Απόστολος Παύλος, ότι το σώμα, το δικό μου, το δικό σου, το δικό του, σπείρεται, σπέρνεται, λέει, όταν πεθάνει, ένφορα, ένφορα, σπείρεται ένφορα, δηλαδή σπείρεται και κουβαλάει μαζί του τη φθορά, θέλει δεν θέλει, και γύρεται και σηκώνεται εναφθαρσία. Θα σηκωθεί από τον Κύριο άφθαρτο. Πρέπει να σπαρεί σαν το στάρι. Για να σηκωθεί από εκεί μέσα, πώς θα σηκωθεί? Σπείρεται σωματικών και γύρεται πνευματικών, λέει. Το σπέρνουμε, λέει, υλικό, το σώμα υλικό, και θα σηκωθεί πνευματικό. Συνάντησα ένα γέρο 95 χρονών στο ΟΤΕ, απ' έξω. Το περνούσα γύρω στα 85, τον έλεγα. Λοιπόν, και του πιάνω συζήτηση. Θα πω το η κατάληξη, όχι το άγωνα. Μου λέει, είμαι 95 χρόνων. Αγγελής, μου είπε Γεώργιος, το επώνυμο και όνομα,
γυρίζω και του λέω «Και ευτυχώς που ο Χριστός μας ετοιμάζει εκεί πάνω ένα πολύ ωραίο σπίτι». Και συγκινήθηκε. Ένα πολύ ωραίο σπίτι. Για σκεφτείτε, θα έχει φτιάξει τέτοια μεγαλεία ανθρώπους, γιατί μην ξεγιόμαστε, αφαίρεσε από την πλάση τον άνθρωπο και ποια αξία έχει γη. Καμία δεν έχει. Αφαίρεσε τον άνθρωπο από τη γη που έχει μεγαλείο και τότε η φύση δεν είναι, καμία αξία δεν έχει. Καμία αξία. Ό,τι ο άνθρωπος δημιουργεί σαν αφεντικό επάνω στη γη, μετά το Θεό, ό,τι δημιουργεί, το δημιουργεί από εκείνα που του έχει δώσει ο Θεός. Αν απουσιάσει ο άνθρωπος, η γη θα επανέλθει σε αυτή την πρωτόγονη κατάσταση που ήταν πριν ο άνθρωπος φτιάξει πολιτισμό. Επαναλαμβάνω ότι μας περιμένει ο Κύριος στον ουρανό. Η Ανάσταση του Κυρίου, επαναλαμβάνω για να επιστρέψω πάλι εκεί που ξεκίνησα, διδάσκεται από ολόκληρη τη κτήση. Από ολόκληρη τη κτήση. Δεν είναι μόνο τα σπέρματα του σταριού. Η σπορά του ανθρώπου που γίνεται στη μήτρα της γυναίκας. Η σπορά των ζώων που και αυτά δέχονται σπόρο στη μήτρα τους μέσα. Η σπορά παντός είδους ζωής. Μήπως δεν ακολουθείτε από τη σαπίλα. Μήπως, άμα το φανταστούμε καθίσουμε να σκεφτούμε αυτό, δεν θα κάνουμε με το. Και όμως λέμε, κοίταξε μωρέ, τι ωραίος που είναι εκείνος ο άνθρωπος, και βγήκε μέσα τη σαπίλα. Πόση βρωμιά δεν έρχεται μαζί με τον αιωνό που βγαίνει στη ζωή και πετιέται. Για να μην θυμηθούμε το μεγάλο εκείνο έγκλημα που διαπράττει ο ελληνισμός σήμερα και στον κόσμο όλο γίνεται, να φωνεύει ο ελληνισμός και με τον νόμο 300.000 έμβρια μέσα στη μήτρα των γυναικών. 300.000 έμβρια. Πόσοι από αυτοί που σκοτώνονται πριν δουν το φως του ηλίου δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν έργα μεγάλα για όλο τον κόσμο, φιλανθρωπίας, κοινωνικά κλπ. Και όμως οι άνθρωποι σκοτώνουν με αυτόν τον τρόπο τον ίδιο τον εαυτό τους. Επαναλαμβάνω ότι το μεγαλείο που λέγεται άνθρωπος και κάθε μεγαλείο που έχει η φύση και έχει ζωή μέσα προέρχεται από τη σύψη, από τη σαπίλα. Αν λοιπόν αυτή η φύση έχει λάβει εντολή να δίνει το μεγαλείο της ζωής με αυτόν τον τρόπο, η φύση έβαλε να πάει. Ο Κύριος μας που έφτιαξε τη φύση και που ήρθε και θυσιάστηκε για μας και αναστήθηκε, δεν θα έχει τη δυνατότητα από το σάπιο σώμα το βρώμικο εκείνο να αναστήσει το ωραίο το πνευματικό σώμα του Αγίου, του Αγγέλου, του Δικαίου. Πώς λοιπόν στερούμε τη δυνατότητα αυτή από το δημιουργό του κόσμου, από τη σύψη, να δώσει σώματα πνευματικά. Όχι, ο Κύριος μας φωνάζει θα λάμψει το κάθε ανθρώπινο σώμα γιατί είναι ναός του Θεού. Είναι δικός μου ναός. Εγώ κατοικώ μέσα σε αυτό το ναό.
Η Ανάσταση λοιπόν του Κυρίου δίνει το μήνυμα ότι ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Είναι αθάνατος. Τώρα έρχομαι και σε κάτι που δεν το σχολίασα προηγουμένως. Άραγε, μιλάω σε εσάς και στον εαυτό μου που πιστεύουμε στην Ανάσταση, με και ερωτώ, αφήνει άμυρους ο Θεός από τη γεύση της πραγματικότητας, τη γεύση της πραγματικότητας της αιωνίου ζωή εμάς που ζούμε στον κόσμο εδώ? Γιατί άμυροι, παραλαμβάνω, άγευστοι από παράδεισο, να, μιλιούνια, δεν μου έδειξε για να πιστέψω. Εμάς δεν μας αφήνει, χωρίς να έχουμε αυτή την προγεύση του παραδείσου. Όμως έχει δώσει ο Κύριος σαφέστατη εντολή να προγεύονται τον παράδεισο, να προγεύονται τον παράδεισο από τούτη τη ζωή ζωντανή όπως είμαστε εμείς τώρα, όσοι με προαίρεση αγαθή ξεκινάν και τον αγαπούν και τον αναζητούν. Κύριε, λέει κάπου ο Άγιος Αυγουστίνος, εγώ, λέει, σε θέλω, κάνε με να σε ποθώ, και άμα κάνεις να σε ποθώ, κάνε με να σε βρω, και άμα σε βρω, κάνε με να σε λαχταρώ, και άμα σε λαχταρώ, κάνε με να σε ανταμώσω. Σε αυτά τα πράγματα υπάρχουν στάδια. Διαβάζοντας ένα βιβλίο με το όνομα «Ο Όσιος», όσους δεν έχουν αναγεννηθεί ακόμα, «Εφραίμ ο Ησυχαστής», συγγνώμη, «Ιωσήφ ο Ησυχαστής». Εκεί είδα, όπως είπα ίσως, να ρωτάει το καλογεράκι τον γέροντα αυτό και να του λέει, «Γέροντα, καλά, πώς εννοείς εδώ κλεισμένο στη σπηλιά σου, βλέπεις ότι στην Αθήνα είναι ο τάδε σαν να είναι μπροστά σου και στη συνέχεια το βλέπεις να είναι πιο κοντά και να μου λες μετά, να τον ήρθε, σαν να μην υπάρχει μπροστά σου ούτε τείχος, ούτε εμπόδιο κανένα, τον βλέπεις σαν να είναι συνεφώνη μπροστά σου». Έλεγε βέβαια ο Γιώργος Παΐσιος, «Εγώ έχω τηλεόραση άχρωμη και ο Πορφύριος την έχει έγχρωμη». Την έχει έγχρωμη. Αυτό εννοούσε. Λοιπόν, και απάντησε ο γέροντας, «Παιδί μου, δεν θέλω να σου το πω να το καταλάβεις με το μυαλό, γιατί με το μυαλό αυτά δεν καταλαβαίνονται». Έτσι ζητάει ο πολλής κόσμος με το μυαλό να καταλάβει τι είναι η Ανάσταση. Με το μυαλό να καταλάβει τι είναι η Θεία Ευχαριστία. Με το μυαλό να καταλάβει τι είναι η προσευχή. «Παιδί μου», συνεχίζω, «με την πείρα τη ζωή σου», εγώ με την πείρα μου το έφτασα εκεί πέρα. Πώς? Έκανα πάλι με τα ελαττώματά μου και με τον διάβολο μια ζωή, τα πέταξα από τη μέση και αφού έγινε κάθαρση εσωτερική, κάθαρση, καθαρίστηκα, πέρασε μέσα το πνεύμα του Άγιο. Λαμπικάρισε τα πάντα
Και δεν υπάρχουν εμπόδια πια, είναι προβολέας. Αυτό είναι τώρα γνώση. Προσπαθεί να γίνει ζωή. Και ο κάθε χριστιανός, βέβαια, δεν έχει τα μέτρα του Αγίου αυτού, αλλά δεν τον αφήνει ο Θεός χωρίς να αντιλαμβάνεται την ύπαρξη του μέσα, την ύπαρξη του μέσα. Ο άπονης κόσμος λέει, ας τον εαυτό, γιατί του την έχει δώσει. Τώρα πιανού και ποιος την έχει δώσει, ξέρει ο καθένας, ξέρει ο καθένας ποιος του την έχει δώσει και από πού την έχει δώσει και την έχει φέρει, δεν το καταλαβαίνει. Αλλά εκείνος που έχει Χριστό, αντιλαμβάνεται αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης, ότι στον κόσμο, λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, που γιορτάζει σήμερα, πολύ αντίχριστη γεγόνασι. Πολύ αντίχριστη γεγόνασι. Δηλαδή έχουν κατέβει στον κόσμο πολύ αντίχριστη. Μαζί και ένα πλήθος κόσμο που προσπαθούν να ξεριζώσουν το μέγα γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Προσπαθούν να ξεριζώσουν με κάθε τρόπο. Πέστε μου γιατί, όχι άλλη εποχή, αλλά αυτή την περίοδο της Μεγάλης Ανακοστής και ειδικά τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Αναστάσιμη Εβδομάδα βρέθηκε να βγει το Ευαγγέλιο του Ιούδα στην επιφάνεια. Και αν υπάρχει Ευαγγέλιο του Ιούδα, δεν υπάρχει. Ένας είναι ο λόγος και μοναδικός. Πολεμήστε την Ανάσταση με ό,τι μέσο και ό,τι τρόπο έχετε. Και έχουμε να δούμε, μέχρι να κατέβει και να γίνει ορατός ο Αντίχριστος, αν ζούμε εμείς, αν ζούμε εμείς. Κάποιοι άλλοι που έρχονται έχουν να δούνε αυτές τις πραγματικότητες. Που για μας τώρα είναι, πιστεύω, γιατί έχουμε τον προβολέα της Αγίας Γραφής και βλέπουμε το μέλλον τουλάχιστον, έστω και γνωσιαρχικά, ενώ αυτοί αρνούνται μια πραγματικότητα που υπάρχει και τους περιμένει. Που υπάρχει, τους περιμένει. Επαναλαμβάνω, την Ανάσταση του Κυρίου την πολέμησαν από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή. Πάρτε τα. Τσεπώστε τα. Θα πείτε ότι δεν αναστήθηκε. Τα παραπέρα δεν χρειάζεται να τα πούμε. Ότι δεν αναστήθηκε. Αλλά κοιτάξτε, ερχόμαστε στην άλλη πραγματικότητα. Ελάτε εδώ εσείς που έχετε βγει και κάνετε κήρυγμα στην Ανάσταση εκείνου που εμείς σταυρώσαμε. Αν συνεχίσετε το κήρυγμά σας στον Πέτρο και στον Ιωάννη, το Εβραϊκό Συνέδριο, ας συνεχίσει το κήρυγμά σας. Σας δηλώνουμε ότι θα τιμωρηθείτε αυστηρά. Και η απάντηση, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον η ανθρώπης. Εμείς θα πειθαρχήσουμε στο Θεό μας και Κύριό μας που αναστήθηκε και όχι στους ανθρώπους. Τους αρπάζουμε, τους χώνουμε στη φυλακή. Και η ζωντανή εκκλησία τότε, η ζωντανή εκκλησία, ολοζώντανη, στήθηκε τη νύχτα, την πρώτη νύχτα που ήταν στη φυλακή ο Πέτρος, σε αγρυπνία. Δεν κοιμήθηκε κανείς, προσευχόμενοι στον Κύριο για να δώσει την λύτρωση στον Πέτρο. Και ο Πέτρος βγήκε από τη φυλακή με τη βοήθεια του Αγγέλου. Βγήκε από τη φυλακή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το ερώτημα, εάν είναι ψέμα η Ανάσταση, πώς εκείνος ο διώκτης του χριστιανισμού, ο Παύλος,
πέρασε από τη Δαμασκό όλη την Ασία, να μας πούνε με ποιο μέσο πήγε και αν μπορούσε να περάσει την Ασία ολόκληρη 4 φορές. Έκανε 4 περιοδίες στη Μικρά Ασία. Από ληστές, από ναυάγια, από θηρία, από ανθρώπους, από κινδύνους μέρα νύχτα. Όλα αυτά τα υποφέρει κανείς για ένα ψέμα, είναι δυνατόν? Για ένα ψέμα, εδώ για ένα ψέμα, όχι πίσω κάνεις, λες άλλα 1000 ψέματα. Όχι να πεις θυσιάζω τη ζωή μου, για ένα ψέμα είναι δυνατόν? Η Ανάσταση του Κυρίου μας ήταν αγκαλιά με τους Αποστόλους. Αγκαλιά. Να θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο, να το καταλάβουμε καλά. Λέγει χαρακτηριστικά για αυτή την Ανάσταση ο Απόστολος Παύλος. Λέει το εξής. Θα το πω στη γλώσσα μας και το πω και στα αρχαία όπως το λέει. Τώρα θα πάω στη Ρώμη. Είναι το τελευταίο ταξίδι που θέλει. Και πάει να παραδοθεί στις ρωμαϊκές αρχές. Του γίνει αποκάλυψη τον ουρανό. Βάδιζε με εκείνο το φως από ψηλά. Θα πάω να παραδοθώ. Και εκεί θα τελειώσει και η ζωή μου. Όμως τελειώνει η ζωή μου. Γίνεται σπονδύ. Ξέρετε τι σημαίνει σπονδύ? Θυσία. Εγώ γαρίδι σπένδομαι. Γίνεται θυσία η ζωή μου. Ο καιρός της εμείς, ο καιρός της εμείς αναλύσεως, ο καιρός που το σώμα θα διαλυθεί, εφέστηκε, ήρθε, να τους. Και τι θα γίνει? Ο Κύριος αποδώσει, θα μου δώσει το στεφάνι της νίκης. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο Κύριος, ο αναστημένος Κύριος θα του δώσει το στεφάνι της Αναστάσεως. Για εκείνο πάλευε τόσα χρόνια ο Απόστολος Παύλος. Και για εκείνο έδωσε τη ζωή του. Όχι μόνο αυτός, αλλά με την πάροδο των αιώνων η Εκκλησία μας δυστυχώς δεν ανοίγουμε βιβλία Αγίων για να δούμε κάθε μέρα του χρόνου πόσοι από τους πιστούς της εποχής, της πρωτοχριστιανικής εποχής μέχρι και τον 4ο αιώνα και τον 9ο αιώνα ακόμη, πόσες χιλιάδες έφευγαν και μυριάδες στο όνομα του αναστημένου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Για ένα ψέμα έφευγαν. Ποιος είπαμε να πάνω θυσιάζεται για το ψέμα? Ένας, δύο, τρεις, εδώ βλέπουμε μυριάδες, στρατιές μαρτύρων. Η Εκκλησία μας φωνάζει, οι μάρτυρες σου Κύριε εν διαθνήσει αυτόν. Οι μάρτυρες σου Κύριε όταν έκαναν το άθλημα της πίστεως, παρέδωσαν το σώμα τους στα βασανιστήρια και τι έκαναν? Και έλαβαν το στέφος της νίκης, λέει. Και μάλιστα και κάτι άλλο, η Αποκάλυψη φωνάζει και λέει ότι είδε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής το θρόνο του Κυρίου. Κάτω από θρόνο του Κυρίου το σφαγμένο αρνί, το Χριστό, και κάτω από το Χριστό είδε με ολόλευκα όλους τους μάρτυρες όλων των εποχών να στέφονται και να επιβραβεύονται για τη θυσία, πάνω στη θυσία και το θάνατο του Χριστού και την Αναστασή του, όλοι οι μάρτυρες του, όλοι οι μάρτυρες όλων των εποχών. Αν ήταν ψέμα, έχει δει να μας πει ένας άνθρωπος ποτέ να θυσιάζεται, να θυσιάζει στρατιές μαρτύρων για ένα ψέμα? Επανέρχομαι από που ξεκίνησα και τελειώνω. Εάν η Ανάσταση του Κυρίου ήταν ψέμα,
θα είμαστε οι πιο ελεηνοί στον κόσμο, εμείς οι χριστιανοί, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί θα είχαμε μία πίστη κούφια και θα πιστεύαμε σε ένα είδωλο άνθρωπο και όχι σε ένα Θεό αναστημένο όπως και στην πραγματικότητα είναι και που μας περιμένει σε αυτή την αιώνια Ανάσταση να συγχωρεύουμε όλοι μαζί, να συμψάλλουμε μαζί με τους Αγίους και τους Δικαίους στην Ανάσταση του ουρανού το Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, Κύριος ουρανός και της δόξης σου. Αμήν. Τελείωσα. Άμα θέλετε να πείτε κάτι, ευχαριστώ. Να κάνουμε την προσευχή μας. Τι να πάμε. Έλα. Χριστό όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Στο σενέστη, λοιπόν, θα πέρασε καλά σε